αστυνομική της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Πιερίας εντόπισε και συνέλαβε παρέα έξι ατόμων από την περιοχή του Τριλόφου Πιερίας πάνω στην προσπάθειά τους να βρουν χρυσές λύρες. Οι συλληφθέντες ήταν οργανωμένοι πλήρως καθώς διέθεταν σύγχρονο ανιχνευτή μετάλλων, αυτοσχέδια υποστηρικτική κεραία, όπως επίσης και φορητές συσκευές ενδοεπικοινωνίας και διάφορα σκαπτικά εργαλεία. Η εξαμελής παρέα, ενώ είχε επιδοθεί στο κυνήγι του χαμένου θησαυρού, πιάστηκε επ' από άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι τους εντόπισαν μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών. Σε βάρος των έξι σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κατερίνης. Επίσης, θύμα απαταιώνων έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, δύο άγνωστοι, προσποιούμενοι τους εφοριακούς, πλησίασαν την 84χρονη γυναίκα και με το πρόσχημα οφιλών της προς την εφορία, την έπισαν να τους δώσει 2.000 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί υπό διεύθυνση ασφάλεια Κατερίνη. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή το μεσημέρι, στο 19ο χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Έδεσα Νάουσα, το ΙΧ φορτηγό που οδηγούσε 27χρονο συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατηγό που οδηγούσε 33χρονο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 27χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό του 33χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματο ενεργείται από το τμήμα τροχέα Έδεσα Πέλλα.